άλλο ένα Happy Traveler ξεκινάει. Ταξιδεύουμε με αυτοκίνητο εντός Ελλάδος σε ένα ταξίδι που κάναμε το καλοκαίρι του 2019. Το αυτοκίνητό μας το έχουμε νοικιάσει από Θεσσαλονίκη. Βασικά, το συγκεκριμένο αυτοκίνητο που έχει πολύ χώρο έχει γίνει το οικογενειακό μας Happy Traveler αυτοκίνητο. Και με αυτό έχουμε ταξιδέψει αμέτρητες φορές. Αυτό είναι το καλό με τη συγκεκριμένη εταιρεία. Έχει άπειρες επιλογές και μπορεί να καλύψει κάθε ανάγκη. Είμαστε στη Γλύφα! Στο Δήμο Στυλίδα, στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα. Αυτός πίσω μου είναι ο Βόρειος Ευωϊκός Κόλπος, στο στενό του Αρτεμισίου. Θα πούμε σε αυτό καραβάκι και θα περάσουμε στην άλλη πλευρά. Πάμε να εξερευνήσουμε τη Βόρεια Εύβοια. Καλημέρα. Καλημέρα. Ορίστε. Να είσαι καλά. Η Εύβοια είναι το δεύτερο μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας. Μπορείς να πας οδικός μέσω της γέφυρας Χαλκίδας. Αν όμως θες να πας από τη Βόρεια Ελλάδα στη Βόρεια Εύβοια, συμφέρει περισσότερο να περάσεις απέναντι με πλοίο από το να κάνεις τη γύρα οδικός και να πας μέσω Χαλκίδας. Το πλοίο κάνει περίπου 20 με 25 λεπτά να περάσει απέναντι. Από τη Γλύφα πηγαίνουμε στον Αγιόκαμπο. Εδώ σε αυτά τα στενά του Αρτεμισίου έγινε η ναυμαχία του Αρτεμισίου παράλληλα με τη μάχη των Θερμοπυλών. Αλλά επειδή χάσαν τις Θερμοπύλες δεν είχε πλέον νόημα να φυλάνε τα στενά από τη θάλασσα και γι' αυτό υποχωρήσανε. Φτάσαμε! Πατήσαμε το πόδι μας στην Εύβοια, το δεύτερο μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας. Από εδώ και πέρα το ταξίδι μας συνεχίζεται με αυτοκίνητο. Θα κάνουμε ένα road trip στη Βόρεια Εύβοια. Με έδρα μας την περιοχή της Εδιψού. Εκεί θα μείνουμε, πάμε στο ξενοδοχείο μας. Πηγαίνοντας προς Εδιψό, στάσει στο χωριό Άγιος για να φάμε κάτι. Βασικά είδαμε ένα φούρνο εδώ. Ωραία! Πήραμε πρωινό. Πάμε ένα ωραίο μέρος να βρούμε να το φάμε. Σπανακόπιτα, τυρόπιτα και λουκανικόπιτα. Όχι λουκανόπιτα, λουκανικόπιτα. Και τέλεια μπισκότα βλέπω. Εννοείται, μπισκότα με γιαούρτι. Πω, τα αγαπημένα μου. Αυτή είναι η κεντρική πλατεία του Αγίου. Από εκεί είναι το δημοτικό σχολείο. Έχει κάποια μαγαζιά, σούπερ μάρκετ, κρεοπωλείο, χασαποταβέρνα. Και τώρα είναι πολύ ήρεμα τα πράγματα πρωί. Μπορούμε να κάτσουμε σε αυτά τα τραπεζάκια να ράξουμε λίγο. Αυτά είναι με κρέμα γιαουρτιού, τέλεια. Και ένα μπισκότο επιβάλλεται. Για να ξεκινήσει καλά το ταξίδι. Το χωριό Άγιος βρίσκεται ανάμεσα σε Ιστιαία και Εδιψό και σύμφωνα με την απογραφή του 2011 έχει 801 κατοίκους. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα χωριά της Βόρειας Εύβοιας και είναι χτισμένο σε υψόμετρο μόλις 100 μέτρα. Στο χωριό σώζονται διάφορα παλιά πετρόκτιστα σπίτια, αλλά υπάρχουν και πολλές νεότερες κατασκευές. Πάμε τώρα στο μέρος που θα μείνουμε, που είναι πάνω στη θάλασσα, και με τη μία συναντήσαμε τον οικοδεσπότη μας, τον κύριο Γιάννη, που θα μας φιλοξενούσε στην οικογενειακή τους επιχείρηση. Γεια σας κύριε Γιάννη, τι κάνουμε? Μια χαρά, ευτύχη μου. Λοιπόν, εσύ, εκεί είναι η παραλία Αγίου Νικολάου και εδώ? Εδώ είναι η παραλία του Αγίου Νικολάου, εκεί είναι τα λουτρά της Εδιψού. Και εδώ? Εδώ λέγεται Άγιος Νικόλαος Θέση Φτέρη. Τέλεια, ωραία. Εντάξει. Ναι, ευχαριστούμε. Εδώ θα μείνουμε. Είμαστε πάνω στη θάλασσα. Είναι από αυτά τα ωραία οικογενειακά ευρύχωρα μέρη που είναι pet friendly, είναι family friendly, είναι ό,τι πρέπει για μας. Number 1. Ωχ, πόσο μεγάλο είναι. Παίζουμε ποδόσφαιρο εδώ πέρα. Κοιτάξτε, τεράστιο είναι. Έχει και τραπέζι, το αγαπάω τραπέζι σε ξενοδοχεία, σε δωμάτια, γιατί μπορείς να δουλέψεις και με το λάπτοπ, αλλά μπορείς να κάτσεις και να φας κανονικά. Είναι full διαμέρισμα. Και κρεβατάκι για τη μικρή. Μας είχαν ρωτήσει αν θέλουμε να μείνουμε σε πάνω όρφο, να έχουμε θέα τη θάλασσα ή κάτω σε ισόγειο, και είπαμε ισόγειο επειδή πρώτον έχουμε αρκετά πράγματα και δεύτερον έχουμε τον Ηρακλή και είναι πιο εύκολο να βγαίνει έξω βόλτα όταν είμαστε στο Σόγιο. Έλα, Ηρακλή! Έλα!
Ωραία, τέλεια. Τακτοποιούμαστε και πάμε βόλτα. Ξεκινήσαμε μια πρώτη βόλτα κοντά στην περιοχή που μένουμε. Αυτή εδώ είναι η παραλία του Αγίου Νικολάου. Εδώ τα νερά είναι σχεδόν πάντα ήρεμα. Παρότι έχει αέρα, κύματα δεν παίζουν γιατί ο κόλπος είναι πολύ κλειστός. Αυτή εκεί στο βάθος είναι η Εδιψός. Βασικά είναι τα λουτρά της Εδιψού. Πάμε να την εξερευνήσουμε. Ήρθαμε στην Εδιψό, στο χωριό Εδιψός, όχι τα λουτρά. Τα λουτρά είναι κάτω στην παραλία, είναι το λιμάνι, εκεί που είναι η Λουτρόπολης. Εδώ είναι το χωριό, εδώ ήταν πάντα το χωριό. Κάποτε υπήρχε μόνο εδώ το χωριό και κάτω ήταν απλώς τα λουτρά. Μετά άρχισε να αναπτύσσεται το κάτω και πλέον τα λουτρά είναι πιο μεγάλη πόλη από την Εδιψό. Εδώ που τα λέμε, αυτό ισχύει στα περισσότερα μέρη της Ελλάδας, ιδίως στα νησιά. Για παράδειγμα, στην Αλόνισο που πήγαμε, παλιά ήταν η χώρα, το παλιό χωριό πάνω στο βουνό και μετά αναπτύχθηκε το πατητήρι κάτω το λιμάνι που έγινε μεγαλύτερο στην πορεία από τη χώρα. Αυτή είναι η κεντρική πλατεία με τον Ναό της Παναγίας. Έχει έναν τεράστιο, πανέμορφο πλάτανο στην πλατεία. Εδώ στο χωριό της Εδιψού βλέπεις πιο παλιά παραδοσιακά κτίρια. Έχει πιο πολύ την αίσθηση του χωριού. Ωραία! Φεύγουμε από εδώ. Και τώρα ήρθαμε στα λουτρά της Εδιψού, κάτω στο λιμάνι. Τα λουτρά της Εδιψού με περίπου 2.500 μόνιμους κατοίκους είναι η μεγαλύτερη λουτρόπολη στην Ελλάδα. Ιστορικά αλλά και όλες τις τελευταίες δεκαετίες είναι ένας από τους πιο σημαντικούς πόλους έλξης τουριστών στην Εύβοια. Έχει όμορφα παλιά κτίρια και ιστορικά αξιοθέατα που συνδέονται με την ιστορία αυτής της περιοχής ως Λουτρόπολη. Αυτό είναι το πρώτο ιστορικά ξενοδοχείο που λειτουργήσε στα λουτρά της Εδιψού στα τέλη του 19ου αιώνα. Σήμερα στεγάζει κέντρο αναζωογόνησης, σπα, στο οποίο μπορείς να έρθεις και να χαρείς τα θερμά, ζεστά νερά από τα λουτρά της Εδιψού. Αυτά τα ζεστά, ιαματικά νερά βγαίνουν από πολύ βαθιά στη γη, μέχρι και 2 με 2.500 μέτρα κάτω από την επιφάνειά της. Και η θερμοκρασία αυτού του νερού είναι από 35 μέχρι και 80 βαθμούς Κελσίου. Λίγες πηγές υπάρχουν στον κόσμο που τα νερά τους έρχονται από τόσο βαθιά μέσα στη γη. Και εκτός αυτού έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε μεταλλικά στοιχεία. Κάλιο, ασβέστιο, μαγνήσιο, σίδηρο και νάτριο, μεταξύ άλλων. Φυσικά δεν χρειάζεται να πας στο κέντρο ευεξίας για να χαρίσεις τα ζεστά ιαματικά νερά από τα λουτρά της Εδιψού. Και εδώ στην παραλία υπάρχουν. Βγαίνουν μέσα από τη θάλασσα, από τα βράχια και ζεσταίνουν το νερό της θάλασσας. Όπως βλέπετε, το μέρος είναι ιδιαίτερα δημοφιλές. Νομίζω πως μια βουτιά επιβάλλεται. Τι λέτε? Αυτό εδώ γιατί είναι έτσι κόκκινο? Είναι κόκκινο γιατί περνάει το ζεστό νερό και τους δίνει αυτό το χρώμα. Εδώ είναι το σημείο που έρχεται κάποιος και κάνει δωρεάν μπάνιο κατά κάποιο τρόπο, έτσι? Δωρεάν μπάνιο, ναι, στην πλάζ, στη θάλασσα. Και εδώ είναι τα ζεστά που μπορεί να μπει όχι κοντά γιατί έχει πολύ θερμοκρασία. Πόσους βαθμούς είναι εκεί πέρα το νερό που βγαίνει?
Είναι πολύ ζεστό. Δεν μπορεί να τα ακουμπήσει. Δεν μπορεί να τα ακουμπήσει. Και ανάλογα με το τι θες πηγαίνεις. Μπράβο, ναι. Το μακρύνεις όσο μπορείς, γι' αυτό είναι εδώ στην άκρη. Είναι με τη θάλασσα και με τα ζεστά. Ημίθερμο δηλαδή. Πάμε τώρα και εμείς να κάνουμε μια βουτιά στα ζεστά νερά της Αιδιψού. Θα πούμε πρώτα στη θάλασσα που είναι κρύα κανονική και μετά θα πάμε από εκεί σιγά σιγά που ζεσταίνει το νερό να ζεσταθούμε σταδιακά. Να, εδώ είναι το σημείο που βγαίνει το ζεστό νερό από τα βράχια. Απλώς κάτω έχει πέτρες. Καλύτερα να φοράτε αυτά τα διάβροχα παπούτσια. Αυτό το νερό είναι καυτό και ακριβώς εδώ είναι το σημείο που ενώ είναι ζεστό το νερό της θάλασσας παλεύεται. Υπάρχουν και κάτι σαν πισινούλες, μπανιέρες που είναι ακόμα πιο ζεστό το νερό αν θέλεις. Αυτό είναι καυτό, σχεδόν 80 βαθμοί. Πω. Από πού είστε, γεια σας. Από Αθήνα. Από Αθήνα. Yeah. Ωραία είναι εδώ, ε. Καλά, εκεί δεν καίγεστε, δεν είναι πολύ ζεστό. Όχι, είναι εντάξει. Ωραία, γεια σας. Αν το συνηθίσεις, ακόμα και το ζεστό παλεύετε. Ωραία. Μ' άρεσε. Εδώ από κάτω υπάρχουν κάτι υπερεντυπωσιακές σπηλιές. Μπορείς όμως να πας μόνο μέσα από τη θάλασσα. Και αυτή από εδώ είναι η πλάση του ΕΟΤ. Εντάξει, κάπως γυαλιμένα τα πράγματα, αλλά έχει μέρος για να αλλάξεις αν θες. Εδώ κάποτε είχε τουαλέτες. Δεν λειτουργούν πια. Και εδώ είχε ντουζ, που πια δεν έχει νερό. Και εδώ παίζει να έχει καμιά καντίνα. Κρίμα που είναι έτσι αυτά. Και κρίμα που είναι έτσι, ενώ πρακτικά έρχεται πολλοί κόσμος. Θα μπορούσαν άνετα να εκμεταλλευτούν. Είτε από το δημόσιο, είτε από ιδιώτη. Πάμε και κάτω να δούμε τι παίζει. Παντού από τα βράχια βγαίνουν νερά. Ζεστά νερά. Και το πολύ εντυπωσιακό εδώ είναι αυτά τα περίεργα χρωματιστά βράχια. Σε μουσταρδί απόχρωση. Ωχωχωχω, σπηλιά. Και εδώ έχει ένα καταρακτάφο. Ωραία, και το νερό είναι ζεστό. Α, καίει. Ωχω, τέλειο. Σαν ζωγραφιά είναι η βράχη. Εντάξει, κόψτε βράχο. Κοιτάξτε χρώμα και σχήμα. Τέλειο. Πολύ εντυπωσιακό. Μου θυμίζει κάτι σκηνικά που είχαμε πετύχει στη Νέα Ζηλανδία. Κοίτα να δεις, δεν χρειάζεται να πας μέχρι τη Νέα Ζηλανδία για να το δεις αυτό. Γεια σας. Τι κάνετε? Βλέπουμε την εκπομπή σας κάθε εβδομάδα. Από πού είστε? Και ήρθατε εκδρομή διακοπές. Είμαστε από Δευτέρα εδώ. Τέλεια, καλά περάστε. Γεια σας. Γεια όμορφος είσαι τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Θα σου ζήσει και η κόρη. Γεια σας. Αυτά τα δύο κτίρια, το άσπρο και το κόκκινο, τι ήταν? Πριν 100 χρόνια, ας πούμε, ήταν τα πρώτα κτίρια που είχαν γίνει. Ερχόταν τα καράβια και πάνω θα δεις μεγάλους κρίκους στα μπετά τους που δέναν τα καράβια, δεν είχαν αδέσπο και δένουν πάνω. Υπάρχουν οι κρίκοι ακόμα αυτοί στα κτίρια αυτά. Το όνομά σου? Αρχαιολόγος. Αρχαιολόγος, το όνομα το μικρό. Ναι. Άντε, ωραία. Αυτό εδώ το κτίριο τι είναι ο πύργος? Αυτό είναι παλιό δημαρχείο. Το είναι δημοτικό σχολείο, είναι μαζί με αυτό. Α, είναι σχολείο. Ναι. Άντε, τέλεια. Το καζίνο λειτουργεί εκεί. Ναι, εδώ είναι η 5η ή 6η δημοτικού. Πήγαινα εγώ σχολείο εδώ. Σοβαρά, στον πύργο εδώ? Ναι. Άντε, ωραία. Εδώ είναι η πρώτη. Μέχρι την τάδε και εδώ είναι η 5η και 6η. Τέλεια, ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Γεια σου. Να ορίστε, μάθαμε και κάτι ενδιαφέρον. Αυτό εδώ είναι το παλιό δημαρχείο που λειτουργεί σαν σχολείο. Είναι η 5η και 6η. Γεια σας. Και εδώ είναι οι υπόλοιπες τάξεις, στο κανονικό σχολείο. Το παλιό δημαρχείο έγινε σχολείο και αυτό πλέον είναι το νέο δημαρχείο της Αιδιψού. Ωραία, πάμε να δούμε τα δύο παλιά ξενοδοχεία. Το Ηράκλειο και το άλλο, δεν ξέρω πώς λέγεται.
και είναι αυτά τα δύο μεγάλα επιβλητικά ξενοδοχεία που βρίσκονται στην απέναντι πλευρά της παραλίας. Το Λουτρών, το Στάδιον είναι το άσπρο και το Ηράκλειον το κόκκινο. Και δεν ήταν απλά ξενοδοχεία, ήταν υδροθεραπευτήρια. Και πολλοί πελάτες ερχόντουσαν κατευθείαν με τις βάρκες, ερχόντουσαν, δέναν εδώ και πηγαίναν πάνω στο ξενοδοχείο. Και αυτά τα ξενοδοχεία θα μπορούσαν κάλλιστα να λειτουργούν. Πω πω, μια βουκαμβιά. Όπου βλέπω εδώ, ανοιχτή πόρτα. Μια αποθήκη είναι. Μέσα δεν μπορούμε να μπούμε στο κανονικό κτίριο. Και εκεί πάνω σε αυτό το δρόμο, ένα μακρόστενο παλιό κτίριο και αυτό παλιό ξενοδοχείο που λεγόταν Καστάλια. Γεμάτο τεράστια ξενοδοχεία ήταν η Έδιψος. Τρελός τουριστικός προορισμός άλλες εποχές. Για πείτε μου, κύριε Ανδρέα, εδώ τα παλιά Λουτρά, τι εποχής ήτανε? Είναι κατασκευή μαθητών του Τσίλερ. Ο Τσίλερ ήταν που έχει φτιάξει διάφορα κτίρια στην Αθήνα κτλ. Και εδώ πέρα ήταν γεματικά Λουτρά. Εδώ ήταν τα πρώτα γεματικά Λουτρά, από εδώ ξεκίνησαν τα υδροθεραπείες στην Έδιψο, μέχρι που κατασκευάστηκε αυτό το 1985 περίπου, το σύγχρονο το μεγάλο το υδροθεραπευτήριο, το οποίο άφησε αυτό όμως στην τύχη του για να εγκαταλειφθεί τελείως. Αυτό έχει περάσει τώρα στο ΤΑΙΠΕΔ και κανένα ενδιαφέρον δεν υπάρχει από πλευρά πολιτείας τουλάχιστον για την αναστήλωσή του, γιατί θα καταρρεύσει, ήδη καταραίει κομμάτι-κομμάτι, πέφτει μετά από τις διάφορες κακοκαιρίες οι οποίες υπάρχουν. Υπάρχουν χώροι που μπορεί να γίνει και μουσείο και χώροι μασάζ και διάφορες άλλες εγκαταστάσεις οι οποίες θα εξυπηρετούσαν τα σύγχρονα σπα. Πίσω από το σύγχρονο κτίριο των Λουτρών που φτιάχτηκε το 1985 βρίσκονται οι πηγές των ιαματικών νερών της Έδιψου. Από εδώ κατεβαίνει το νερό. Άλλο ένα παλιό εντυπωσιακό κτίριο άλλης εποχής. Αν δεν είσαι περίεργος, δεν είσαι αληθινός ταξιδιώτης. Ιδιωτικά Λουτρά. Νίκιαζες δωματιάκι και έκανες τη δουλειά σου. Αυτό θα ήταν ωραίο να φτιαχτεί και να λειτουργεί σαν μουσείο. Εντάξει, όλα αυτά τα παλιά κτίρια με τη μεγάλη ιστορία δίνουν σε αυτή την πόλη μια εντελώς ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Και από εδώ πάμε να δούμε τη σπηλιά του Σύλλα. Ο Σύλλα ήταν Ρωμαίος αυτοκράτορας που ερχόταν εδώ στην Έδιψο. Αυτό εδώ ήταν το πριβέ Λουτρό του. Αυτό ήταν το Λουτρό του αυτοκράτορα Σύλλα. Εδώ έκανε το μπάνιο του. Ήταν μια φυσική σπηλιά που χτίστηκε ανάλογα για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες για μπανάκι του Ρωμαίου αυτοκράτορα. Εντάξει, πανέμορφο μέρος. Θα μπορούσε άνετα κι αυτό να αξιοποιηθεί. Αυτά από την εξερεύνησή μας στα Λουτρά της Έδιψου. Πάμε τώρα να φάμε κάτι. Στο διαμέρισμα που μένουμε έχουμε κουζίνα. Πάμε να ψωνίσουμε μερικά πράγματα να έχουμε να μαγειρέψουμε.
Πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια του Happy Traveler. Στο μεταξύ ακολουθήστε μας στο Instagram και εμένα και την Ηλέκτρα αλλά και το λογαριασμό της εκπομπής για να βλέπετε πού ταξιδεύουμε την κάθε στιγμή αλλά και να παίρνετε μέρος σε διαγωνισμούς που κάνουμε εκεί. Βρείτε όμως και τη σελίδα μας στο Facebook και κάντε μας ένα like γιατί εκεί ανακοινώνουμε κάθε εβδομάδα το επόμενο επεισόδιο αλλά και τους διαγωνισμούς μας. Αν τώρα και εσάς σας έπιασε μια λιγούρα, χτυπήστε και εσείς ένα Happy Traveler snack. Επιστρέψαμε στο Happy Traveler και πριν πάμε πίσω στο ταξίδι μας, πίνουμε ένα καφέ. Και όχι ό,τι και ό,τι καφέ, αυθεντικό ιταλικό καφέ. Καφέ με κορυφαίο άρωμα και εξαιρετική γεύση. Γιατί το απογευματάκι θέλει Happy Traveler ταξίδι και καφεδάκι. Επιστρέψαμε στο Happy Traveler. Βρισκόμαστε στη Βόρεια Εύβοια, σε ένα ταξίδι που κάναμε το καλοκαίρι του 2019. Καλημέρα! Τι ωραίο και ήσυχο μέρος που μένουμε. Και είναι μπροστά η θάλασσα. Βασικά είμαστε πάνω στη θάλασσα. Πάμε να εξερευνήσουμε τα Λιχαδονίσια. Είναι κανένα μισά ώρα με 40 λεπτά από εδώ το χωριό Λιχάδα και ο Κάβος, από τον οποίο θα πάρουμε το καραβάκι για να περάσουμε απέναντι στα διάσημα Λιχαδονίσια. Φύγαμε! Τα Λιχαδονίσια είναι στο βορειοδυτικό άκρο της Εύβοιας. Έχουν κερδίσει μεγάλη δημοτικότητα τα τελευταία χρόνια και πολλοί τα αποκαλούν τις Μπαχάμες της Ελλάδας. Επειδή είναι πολύ δηλιακό το σκηνικό με καταπράσινα νερά. Είναι στο βορειοδυτικό άκρο της Εύβοιας, στο Μαλιακό κόλπο και γι' αυτό το λόγο μπορείς να θέλεις να πας και από τα Καμένα Βούρλα με καραβάκι. Ο αυθεντικός όμως τρόπος για να πας είναι από τον Κάβο, από τη Βόρεια Εύβοια. Γιατί γεωγραφικά στη Βόρεια Εύβοια ανήκουν. Τώρα κινούμαστε παραλιακά, θα περάσουμε από τα Γιάλτρα, θα περάσουμε από το Γερολίμανο, θα περάσουμε από Λιχάδα απ' έξω και θα καταλήξουμε στον Κάβο. Όλα αυτά τα μέρη θα τα δούμε λίγο στην επιστροφή. Τώρα πάμε καρφί στον Κάβο για να πάρουμε το καραβάκι. Η διαδρομή είναι πάρα πολύ ωραία, ο δρόμος είναι αρκετά καλός, έχει κάποιες στροφές αλλά όχι υπερβολικές και από τη μία μεριά συνεχώς έχουμε θάλασσα, από την άλλη πρασινάδα. Πηγαίνουμε από την νότια ακτή αυτής της Χερσονήσου, εκεί πέρα απέναντι είναι στερεά Ελλάδα. Εδώ πλησιάζουμε προς την άκρη που είναι ο Κάβος και τα Λιχαδονίσια. Αυτός είναι ο Άγιος Γιώργος και η εκκλησία λέγεται έτσι και ολόκληρο το χωριό. Λιμανάκι με ψαροκάικα και πολλές ψαροταβέρνες. Εμείς συνεχίζουμε. Σχεδόν είμαστε στον Κάβο, πάμε να βρούμε το λιμανάκι. Όταν στο Instagram σας ρωτήσαμε να μας προτείνετε μέρη για να επισκεφθούμε στη Βόρεια Εύβοια, τα Λιχαδονίσια ήταν ίσως το πιο δημοφιλές, αυτό που προτείνατε οι περισσότεροι. Μας είπατε Λιχαδονίσια. Ήρθαμε λοιπόν στα Λιχαδονίσια να τα δούμε από κοντά και να τα δείξουμε σε εσάς. Φτάσαμε στην παραλία του Κάβου. Από εδώ φεύγουν τα καραβάκια για τα Λιχαδονίσια. Γεια σας παιδιά. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνετε? Καλά. Κάθε πότε έχει καραβάκι? Κάθε μισή ώρα. Ξεκινάμε 10 το πρωί. Αλλά σήμερα θα κάνουμε μια εξαίρεση. Ωραία, τέλεια. Θα πάμε νωρίς για να δούμε τις παραλίες και τα Λιχαδονίσια σχετικά άδεια και να τα καταγράψουμε με τον καλύτερο τρόπο για εσάς. Αυτά εδώ είναι τα Λιχαδονίσια μπροστά και ό,τι βλέπετε από πίσω είναι στερεά Ελλάδα. Εκεί στο βάθος φαίνονται και τα Καμένα Βούρλα. Οργανωμένο beach bar σε παραλία υπάρχει και από εδώ, στον Κάβο, αλλά υπάρχει και απέναντι στο νησάκι. Φαίνεται από εδώ. Τα Λιχαδονίσια είναι μια συστάδα 7 νησιών. Το μεγαλύτερο λέγεται Μονολιά και είναι αυτό που έχει την παραλία με το beach bar. Και είναι γεμάτο ελιές. Μόνο ελιές. Το δεύτερο μεγαλύτερο είναι η Στρογγυλή. Και μετά υπάρχουν και τα υπόλοιπα νησάκια που είναι μικρότερα. Με τη βάρκα θα πάμε να κάνουμε ένα tour 40 λεπτών, να δούμε τα πιο ενδιαφέροντα μέρη στα Λιχαδονίσια και μετά θα μας αφήσουν στην παραλία Μονολιά.
Εκεί στην παραλία μπορείς να κάτσεις, να κάνεις μπάνιο και όποτε θέλεις μετά με το καραβάκι ξαναγυρνάς πίσω, έχει κάθε μισή ώρα. Χαίρετε. Έχει και ξενάγηση η βαρκάδα. Τα λιχαδονίσια ή λιχάδες δημιουργήθηκαν από ηφαιστειακή δραστηριότητα. Γι' αυτό υπάρχουν παντού μαύρα πετρώματα. Εδώ περνάμε από το Διάβλο, ανάμεσα στο μεγάλο νησί και τα πολλά μικρά. Είναι πολύ ρηχά τα νερά. Εδώ υπάρχουν τρία σπίτια που μένανε κάποιες οικογένειες παλαιότερα, αλλά εγκατέλειψαν το νησί το 1964 γιατί ήταν πολύ δύσκολες συνθήκες. Δεν είχαν ούτε πόσιμο νερό, έπρεπε να μαζεύουν από τη βροχή, ούτε ρεύμα. Εδώ σε αυτή την περιοχή υπάρχουν και φώκες. Ήταν δύο φώκες που φύγαν πριν από μερικά χρόνια από το θαλάσσιο πάρκο της Σαλονίσου και ήρθαν να εγκατασταθούν εδώ επειδή έχει πολύ ψάρι η περιοχή. Αυτές οι φώκες αναπαράχθηκαν και τώρα υπάρχουν 5 με 7 φώκες εδώ πέρα και αν είμαστε τυχαίροι θα τις δούμε. Το δεύτερο μεγαλύτερο νησί στα Λιχάδια είναι η Στρογγυλή. Είναι πολύ σημαντικό νησί γιατί έχει πάνω τον φάρο του πολεμικού ναυτικού. Είναι φάρος που φτιάχτηκε κάπου το 1875 και λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια. Εντάξει, αρχικά λειτουργούσε με πετρέλαιο και τώρα με ηλιακή ενέργεια. Εκτός από το φάρο στο νησάκι Στρογγυλή υπάρχει και ένα εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου καθώς και ένα μοναστήρι. Παλιό μοναστήρι που δεν λειτουργεί πλέον. Εδώ από κάτω υπάρχει ένα ναυάγιο του 1943. Πάμε κάτω να το δούμε με το γυάλινο πάτο. Αυτό το πλοίο είναι ολόκληρο εδώ από κάτω. Δεν έχει σπάσει καθόλου. Και είναι φτιαγμένο από τσιμέντο. Τα φτιάχναμε με τσιμέντο εκείνη την εποχή τα πλοία, γιατί ήταν πιο φθηνά και φτιαχνόντουσαν πιο γρήγορα, αλλά είχαν μικρή διάρκεια ζωής και υπήρχε εύκολα κίνδυνος για ναυάγιο. Κάπου εδώ συνήθως κυκλοφορούν οι φώκες. Πού είναι οι φώκες? Φώκια! Κάπου εδώ κολυμπάει! Νάτι, νάτι! Φώκια! Η φώκια εκεί κολυμπάει! Νάτι! Γεια σου φώκια! Ορίστε! Είδαμε και φώκια, δεν είδαμε στην Αλόνισο, είδαμε εδώ όμως. Εδώ τα νερά έχουν πολύ ισχυρά ρεύματα, γι' αυτό το λόγο έχουν βάλει σημαδούρες και απαγορεύεται να κολυμπήσει πολύ έξω. Μπορεί να σε πάρει το νερό και να μην μπορείς να γυρίσεις στην παραλία. Είναι όπως η Χαλκίδα εδώ πέρα, είναι ο Ευωικός κόλπος που τα νερά 6 ώρες ανεβαίνουν και 6 ώρες κατεβαίνουν. Ωραία, τελείωσε η βόλτα και τώρα πάμε στο Beach Bar, στο μεγάλο νησί που έχει οργανωμένη παραλία. Κατεβήκαμε, είμαστε στη Μονολιά, το μεγαλύτερο νησί στα Λιχαδονίσια. Τα Λιχαδονίσια είναι 7, είναι η Μονολιά, η Στρογγυλή και άλλα 5 μικρότερα νησάκια. Εδώ στη Μονολιά που υπάρχει και οργανωμένο beach bar μπορούμε να μείνουμε μέχρι τις 7 το απόγευμα. Έχει καραβάκι κάθε μισή ώρα αν θέλουμε να γυρίσουμε πίσω. Αυτό το μονοπατάκι μας βγάζει στην παραλία. Έχει και ξαπλώστρες, αλλά και τραπέζια για φαγητό. Τελικά δεν είναι καθόλου υπερβολή να λέμε ότι ζούμε ίσως στην καλύτερη ταξιδιωτικά χώρα στον κόσμο. Την ποικιλία που έχουμε στην Ελλάδα σε τοπία και σε σκηνικά, δύσκολα τη συναντάς σε άλλες χώρες του κόσμου. Μπορείς να ταξιδεύεις μόνο Ελλάδα και να νιώθεις σαν να ταξιδεύεις σε όλο τον πλανήτη. Κοιτάξτε εδώ παραλία, κοιτάξτε εδώ νερά, κυριολεκτικά σαν να είσαι στις Μπαχάμες. Εδώ και να έχει πολύ αέρα, τα νερά είναι πάρα πολύ ήρεμα. Το μόνο θέμα είναι τα ρεύματα, αλλά όχι εδώ έξω στην παραλία, μέσα. Μέσα δεν κολυμπάς. Αυτό είναι τέλεια για μπάνιο. Όλοι οι βράχοι είναι κατάμαυροι.
απόδειξη της ηφαιστειακής δραστηριότητας που δημιούργησε το νησί. Το νησί είναι ιδανικό για μπάνιο, αλλά είναι επίσης ιδανικό για λάτρηση εξερεύνησης. Αν έρθεις εδώ, θες να περπατάς δεξιά-αριστερά, να ανακαλύψεις όλες τις γωνίες σου. Φαίνεται ότι είναι πολύ κοντά απέναντι ο Κάβος, αλλά είναι άκρος κακή ιδέα να κολυμπήσεις επειδή υπάρχουν πολύ ισχυρά ρεύματα στην περιοχή και μπορεί να καταλήξεις ένα έως ξέρει πού. Έχει ένα πολύ ωραίο μονοπάτι που σε βγάζει στην πίσω μεριά του νησιού, όπου έχει εκείνα τα εγκαταλειμμένα κτίρια που ήταν από το καραβάκι. Κάποτε αυτό το νησί, η Μονολιά, ήταν κατοικημένο. Υπήρχαν τρεις οικογένειες που ζούσαν εδώ. Φυσικά οι συνθήκες δεν ήταν πολύ εύκολες γιατί δεν είχαν ούτε πόσιμο νερό, ούτε ηλεκτρικό ρεύμα. Πόσιμο νερό μαζεύανε από τη βροχή ή φέρνανε. Το ίδιο και όλες τις προμήθειές τους έπρεπε να τις φέρουν από το χωριό. Το 1964 το χωριό εγκαταλείφθηκε τελείως και οι κάτοικοι μεταφέρθηκαν στον Άγιο Γεώργιο της Βόρειας Εύβοιας. Είναι το χωριό με το λιμάνι που είδαμε ερχόμενοι προς τα εδώ. Ωραία, έχει παραλία με το beach bar, αλλά προσωπικά νομίζω ότι αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον μέρος στο νησί. Το καραβάκι με το οποίο πήγαμε την ξενάγηση, τη βόλτα. Αυτό είναι το επόμενο δρομολόγιο. Έχει κάθε μία ώρα αυτό το συγκεκριμένο, αλλά γενικά έχει κάθε μισή ώρα και ένα άλλο καραβάκι. Παρόμοιο. Η εκκλησία του χωριού, Άγιος Γεώργιος. Αυτό το εκκλησάκι λειτουργεί κανονικά. Κάνουν εδώ κάθε τόσο γάμους, βαφτίσεις και διάφορες λειτουργίες. Κλειδωμένα. Εντάξει, έχουν κάτι πολύ ατμοσφαιρικό αυτά τα παλιά σπίτια. Ωραία είναι. Χαίρεσαι να κινηματογραφείς και να φωτογραφείς εδώ πέρα. Νομίζω αυτό είναι το ενδιαφέρον μέρος για φωτογράφους, βιντεογράφους και γενικά για εξερευνητές, ταξιδιώτες. Μπήκαμε και στον πάνω όροφο. Προς εδώ φοβάμαι λίγο μήπως δεν είναι γερά τα δοκάρια στο πάτωμα. Αλλά όχι, φαίνεται ότι είναι. Λείπουν τούβλα. Έχει τρύπες στους τοίχους. Περιττό να πούμε πως θέλει ιδιαίτερη προσοχή στα εγκαταλειμμένα κτίρια. Ωραία η εξερεύνηση, αλλά πρέπει να τηρούμε κανόνες ασφαλείας. Καλό είναι αν δεν έχετε σχετική εμπειρία ή αν δεν είστε με κάποιον ντόπιο που ξέρει καλά το μέρος, να αποφεύγετε να μπαίνετε σε εγκαταλειμμένα και μισογκρεμισμένα κτίρια. Τέλειο ήσυχο μέρος, ιδανικό να φάμε ένα σνακ. Τι καλύτερο από ένα μιλαράκι. Ό,τι έπρεπε. Αν πάμε από τη βόρεια μεριά του νησιού και έχει πολύ καθαρή ατμόσφαιρα, ίσως μακριά να φαίνεται και το πύλιο, να φαίνεται το σπίτι αυτού του μήλου. Από τη Ζαγορά είναι. Πάμε τώρα πάλι πίσω. Πίσω στην παραλία.
Τέλειο αυτό το πέρασμα. Εντάξει, ούτε 5 λεπτά δεν είναι. 2 λεπτά. Αν έρθετε, μην δε πάτε να δείτε το παλιό χωριό. Είναι τέλειο. Ωραία. Θα δω να πάρω και ένα καφέ να πιω και κάτι να δροσιστώ. Οργανωμένο σας βλέπω. Κοιτάξτε εδώ τι έχουνε. Όλοι είναι happy traveler. Φεύγουμε. Το ταξίδι αυτό το κάναμε το καλοκαίρι του 2019, όταν ακόμα αυτές οι εξορμήσεις μπορούσαν να είναι εντελώς ξεχνιαστές, χωρίς μέτρα προστασίας και χωρίς καμία ανάγκη τήρησης αποστάσεων από τον κόσμο. Από τον Κάβο οδηγήσαμε βόρεια περίπου 5 χιλιόμετρα σε ένα χωματόδρομο δίπλα στη θάλασσα για να έρθουμε να δούμε έναν από τους πιο όμορφους φάρους της Ελλάδας, ο Φάρος της Βασιλίνας. Ο φάρος είναι του πολεμικού ναυτικού, κεντρική είσοδος είναι κλειδωμένη, δεν μπορείς να μπεις με το αυτοκίνητο, αλλά από την παραλία είναι ανοιχτά, δεν έχει κάγκελα. Μπορείτε να έρθετε ήρεμα, με σεβασμό και να βγάλετε κάποιες φωτογραφίες στον πανέμορφο φάρο. Αυτό είναι το πιο στενό σημείο στο βόρειο Εβοϊκό κόλπο. Αυτό είναι το πιο κοντινό σημείο στο στενό του Αρτεμισίου. Ο φάρος λειτουργήσε για πρώτη φορά το 1892 και η πρώτη πηγή ενέργειας ήταν το πετρέλαιο. Κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ο φάρος δεν δούλευε, έμεινε σβηστός και ξαναλειτουργήσε το 1945 με πηγή ενέργειας πάλι το πετρέλαιο. Το 1982 ηλεκτροδοτήθηκε, αντικαταστάθηκαν οι παλιές μηχανές του πετρελαίου, πήγαν ηλεκτρικές μηχανές και από τότε λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα. Εδώ έρχονται καλώδια της ΔΕΗ και παίρνει ρεύμα από το δίκτυο φάρος. Ο άλλος φάρος που είδαμε στο νησί Στρογγυλή λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια. Έχει φωτοβολταϊκά και είναι εντελώς αυτόνομος. Εντάξει, γεωγραφικά είναι πολύ ωραίο το μέρος. Είναι στη γωνίτσα, έχει παραλία δεξιά και αριστερά και στη μέση ο φάρος που είναι πέτρινος και πάρα πολύ όμορφος. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε, αλλά προσωπικά λατρεύω τους φάρους. Θεωρώ ότι είναι από τα πιο όμορφα πράγματα που μπορείς να δεις σε ένα μέρος, ειδικά φάροι σαν αυτόν που έχουν και ιστορία και είναι όμορφοι σαν εικόνα. Όταν είμαστε σε μια περιοχή και υπάρχει ένας ωραίος φάρος, οπωσδήποτε θα πάμε να τον επισκεφθούμε. Μπείτε στη σελίδα της εκπομπής μας στο Facebook και στο Instagram το δικό μου της Ηλέκτρας ή της εκπομπής και προτείνετε φάρους σε διάφορα σημεία της Ελλάδας που αξίζει να πάμε να δούμε από κοντά. Ωραίος ο φάρος της Βασιλίνας. Άνετα θα τον έβαζα στη λίστα με τους 10 κορυφαίους φάρους που έχω δει από κοντά. Ωραία, φεύγουμε τώρα. Πάμε να τσιμπήσουμε κάτι. Και μετά από αυτό το πρωινό εξερεύνησης, επέστρεψα πίσω στο δωμάτιο. Εννοείται θα πάμε να φάμε κάτι, αλλά πρώτα να κάνουμε μια βουτιά εδώ μπροστά. Τέλεια θάλασσα, πεντακάθαρα νερά. Και είναι πάρα πολύ ωραίο να έχεις παραλία ακριβώς μπροστά εκεί που μένεις. Ειδικά αν είσαι οικογένεια με μικρό παιδί, γιατί έτσι μπορούμε να κάνουμε μπάνιο με βάρδιες. Κάποιος μένει με την μπέμπα και κάποιος βουτάει. Σειρά μου τώρα. Πάμε τώρα να φάμε κάτι.
Ό,τι πιο τέλειο να έχεις κουζίνα στο μέρος που μένεις. Μπορείς να φτιάξεις κάτι απλό και γρήγορο όπως αυτή η μακαρονάδα που είναι εντελώς σπιτική, πάρα πολύ νόστιμη και πάρα πολύ απλή. Είναι μια έτσι ωραία σαλτσερή μακαρονάδα, μακαρονάκι κοφτό ολικής παρακαλώ. Και εκτός από τη σάλτσα έχουμε βάλει μανιτάρια και μπέικον. Το μπέικον δίνει όλη τη γεύση στη συνταγή. Βάλαμε και τριμμένο τυράκι μετά για να λιώσει και είναι τζετ. Τι έφτιαξα! Τι έφτιαξα πάλι! Τι έφτιαξα εγώ, αλλά τι έφτιαξε και ο Φαντής. Και έχω και εδώ και μια τέλεια χτυπητή. Είναι τυροκαυτερή με πιπεριά φλωρίνης. Και φρυγανίτσα. Το τέλειο ρεκτικό. Ή συνοδευτικό. Περιττό να πω ότι αυτές οι σαλάτες Φαντής είναι αγαπημένες μου. Το ξέρετε νομίζω. Κάπου εδώ, αυτό το Happy Traveler φτάνει στο τέλος του. Αλλά το ταξίδι μας στη Βόρεια Εύβοια έχει και συνέχεια. Στο επόμενο επεισόδιο θα πάμε στην ενδοχώρα της περιοχής. Θα επισκεφθούμε το πιο δημοφιλές και όμορφο μοναστήρι της Βόρειας Εύβοιας, θα πάμε να δούμε τον πιο εντυπωσιακό καταράκτη ολόκληρης της περιοχής και θα καταλήξουμε στις ανατολικές ακτές για να κάνουμε μια βουτιά στο Αιγαίο Πέλαγος. Για την ώρα ακολουθήστε τη σελίδα της εκπομπής μας στο Facebook και βρείτε μας και στο Instagram. Βρείτε και εμένα και την Ηλέκτρα, αλλά και το λογαριασμό της εκπομπής μας, Happy Traveler GR. Στο Instagram μπορείτε να βλέπετε πού ταξιδεύουμε φέτος το καλοκαίρι, που τα πράγματα σχετικά με τα ταξίδια έχουν αλλάξει πολύ. Τα λέμε στο Instagram λοιπόν και εδώ στο Happy Traveler την επόμενη εβδομάδα. Να είστε καλά, φιλιά πολλά και να θυμάστε ότι η πιο σημαντική αποσκευή σε κάθε ταξίδι είναι η καλή μας διάθεση. Γεια! Yeah!